Περισσότεροι από 50.000 ενήλικες και παιδιά έχουν έρθει σε επαφή με τα προγράμματα του Κέντρου Πρόληψης Πηξίδα, το οποίο λειτουργεί από το 1998. Το απόγευμα της Παρασκευής οι εργαζόμενοι αλλά και οι ωφελούμενοι του κέντρου γιόρτασαν τα 20 χρόνια λειτουργίας του με ένα πάρτι γενεθλίων έξω από το κτίριο της δομής. Η δράση μας είναι πολυπίκυλη, όπως κάθε κέντρο πρόληψης. Ο απότερος στόχος μας είναι να προσεγγίσουμε τους νέους και τα παιδιά και να τους δώσουμε δεξιότητες και γνώσεις που θα τους προστατεύσουν μετέπειτα στην ενήλικη ζωή τους, αλλά και στην παιδική εφηβική τους ηλικία. Προκειμένου να βοηθήσουμε τα παιδιά, δουλεύουμε στενά και υποστηρίζουμε τους γονείς τους, τους εκπαιδεύουμε με ομάδες γονιών, με ενημερώσεις γονιών, τους εκπαιδευτικούς τους και άλλους σημαντικούς ανθρώπους του περιβάλλοντός τους. Πηγαίνουμε και στα σχολεία και υποδεχόμαστε και εδώ και τάξεις μαθητών και ατομικά περιστατικά παιδιών με τη σύμφωνη γνώμη των γονιών τους, παράλληλα με τη συμβουλευτική των γονέων τους, προκειμένου να τους βοηθήσουμε. Το κέντρο πρόληψης Πηξίδα καλύπτει τους δήμους Νεάπολης Σικαιών, Λαγκαδά και Βόλβης, ενώ δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την πολιτεία και τον οργανισμό κατά των ναρκωτικών. Πάνω από 50.000 συμπολίτες μας ευρύτερα, δεν καλύπτει μόνο τα όρια του Δήμου Σικαιών και μετέπειτα του Δήμου Νεάπολης Σικαιών, καλύπτει όλη την επαρχία Λαγκαδά, είναι μέτοχος η Μητρόπολη που έχει όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη, η Μητρόπολη Νεαπόλεως Σταυροπόλεως, είναι μέτοχο το εργατικό κέντρο που έχουμε δράσεις και προγράμματα στα σωματεία του εργατικού κέντρου και επιμελητήρια. Μία σύμπραξη λοιπόν τοπικών και κοινωνικών και παραγωγικών φορέων με στόχο την πρόληψη. Η ελπίδα όλης της παγκόσμιας κοινότητας είναι στην πρόληψη. Αν δεν υπάρχει ουσιαστική σε βάθος πρόληψη από το νήπιο, από το μωρό το παιδί μέχρι τον παππού και τη γιαγιά, από τον εκπαιδευτικό μέχρι την προεφηβική ή την εφηβική ηλικία, τον μεγαλύτερο, τον φοιτητή, τη φοιτήτρια, αν δεν υπάρχει πρόληψη, δεν πρόκειται να υπάρξει μείωση της ζήτησης, μείωση της κατανάλωσης των ουσιών. Η πρόληψη είναι στον πυρήνα της δικής μας πολιτικής. Υπάρχει αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, νέες δομές και νομίζω ότι όλα αυτά ακολουθούν ακριβώς το παράδειγμα μιας δομής που υποστηριζόμενη από την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως η Πηξίδα, που κλείνει πια 20 χρόνια λειτουργίας, έχει ουσιαστική, σημαντική και πολύτιμη προσφορά στην κοινότητα και στους ανθρώπους της. Στη διάρκεια των 20 αυτών χρόνων, πάνω από 3.250 γονείς συμμετείχαν σε ομάδες συμβουλευτικής γονέων, πάνω από 23.000 μαθητές γυμνασίου και λυκείου ενημερώθηκαν για θέματα που τους απασχολούν και περισσότεροι από 14.000 μαθητές δημοτικού συμμετείχαν σε προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας.